Και μετά τη Σαντορίνη, να πάμε στην Ανατολική Σάμο. Κοντά μας ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στάντζος. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη χαμογελαστή και αισιόδοξη Σάμο. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Για μας πολύ σημαντικό και να πάρω τη σιγητάδια από τον συνάδελφο της Θήρας. Πραγματικά, μέρα με τη μέρα, τα χαμόγελα κερδίζουν περισσότερο έδαφος και σε εμάς τους ίδιους, τους επαγγελματίες του τουρισμού, και βέβαια και στους επισκέπτες που μέρα με τη μέρα πληθαίνουν. Η Σάμος είχε ένα μεγάλο... Οι επισκέπτες πληθαίνουν, γιατί έχετε καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια από όλους σας. Να δούμε λοιπόν πώς κινηθήκατε το προηγούμενο διάστημα για να είστε έτοιμοι στο σήμερα που η Ελλάδα έχει ανοίξει τον τουρισμό. Καταρχήν, όλοι απόλυτα συνεργαζόμενοι, επαγγελματίες, υγειονομικές μονάδες, η αυτοδιοίκηση, κρατήσαμε πολύ μα πολύ χαμηλά το δίκτυο διασποράς του κορονοϊού, διότι τα κρούσματα ήταν ελάχιστα σε σχέση με την αναλογία του πληθυσμού. Είναι διοικητικό κέντρο, η Ανατολική Σάμος είναι οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί του νομού και του νησιού. Ευτυχώς, τα κρούσματα είναι πολύ χαμηλά, σαφέστατα και παίρνουμε ένα κυρίαρχο τίτλο του πράσινου νησιού. Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται. Έχουμε μπροστά μας και τη στηρίζουμε παντιοτρόπως ως αυτοδιοίκηση και ο Δήμος ο δικός μας και ο Δήμος Δυτικής Σάμου. Ξεκινάμε 5 με 9 του πρόγραμμα των μεγάλων εμβολιασμών με 6.000 εμβόλια. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Το θετικό είναι ότι τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα. Είναι ασφαλής προορισμός. Και πανερχόμενος θα ήθελα να πω το εξής, ότι εμείς προσπαθήσαμε και κερδίζουμε ένα διπλό στοίχημα. Ήταν, μην ξεχνάμε, η Σάμος δοκιμάστηκε από τον καταστροφικό σεισμό των 7 Ρίχτερ. Στις 30 Οκτωβρίου είχαμε ταυτόχρονα την πανδημία, άρα το στοίχημα κερδίθηκε επί δύο. Η επιβάρυνση υγειονομική είναι ελάχιστη, είναι ασφαλής προορισμός. Οι ξενοδοχειακές μας μονάδες ανοίγουν ήδη, είναι ασφαλείς, έχουν ελεγχθεί όλες, οι υποδομές αποκαθίστανται σιγά-σιγά. Και προχωράμε, θα έλεγα, βάσιμα με αισιοδοξία. Ανοίγει η οικονομία, ανοίγουν και τα χαμόγελα, γιατί από αυτό ζούμε και είναι και βιωματικό για μας, όπως για τους πιο πολλούς τουριστικούς προορισμούς, να δούμε τους τουρίστες μας εδώ. Ναι, αυτό είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε όλο το φετινό καλοκαίρι, με μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη ευκολία από πέρυσι. Πολύ σημαντικό, όπως είπα και στους συναδέλφους σας που προηγήθηκαν, είναι και το πράσινο πιστοποιητικό με την σημερινή επίσημη παρουσίαση αυτής της πρότασης που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε τελικά για μια χρονιά η οποία σαφώς θα είναι ορόσημο. Μπορεί να μην φτάσει τα πολύ πολύ υψηλά ποσοστά ποσοτικά, αλλά ποιοτικά θα πρέπει να διατηρήσουμε το χαρακτηριστικό της ασφάλειας. Αυτό το μεγάλο στίχημα που εσείς ξέρετε πόσο σημαντικό είναι, γι' αυτό έχετε κάνει όλη αυτή την προσπάθεια. Πώς, ακριβώς πιστεύω ότι εκείνο το στίχημα, η φετινή χρονιά, θεωρώ ότι θα είναι το εφαρτήριο το δυνατό για να μπούμε την επόμενη πλήρως στις αγορές. Είναι στίχημα που κερδίζεται από όλους. Ή χάνεται από όλους ή κερδίζεται από όλους. Άρα προχωράμε μπροστά, δυναμώνουμε τις υποδομές μας. Μην ξεχνάμε ότι η Σάμος έχει μια πολύ ισχυρή υγειονομική μονάδα. Άρα για όποιον θέλει να ταξιδέψει, πιστεύω ότι μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα. Παρόλα τα προβλήματα, εξελίχθηκε και η τουριστική προβολή του Δήμου με το Σάμος Explore, όλα τα εναλλακτικά που μπορεί να βρει ο επισκέπτης στο νησί. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι το πολύ συχνά στο νησί. Άρα με το COVID και την πανδημία έχουμε χιλιάδες βεβαιαφίξεις, τουρίστες. Οι παραλίες είναι πολύ μεγάλες, συνωστισμός δεν παρατηρείται. Η αδυναμία, θα έλεγα, πλέον γίνεται πλεόνασμα για να προχωρήσουμε μπροστά. Θεωρώ, δεν προεξοφλώ όλα τα σενάρια, έτσι όπως εξελίσσονται, φαίνεται ότι γίνεται ομαλά η επανεκκίνηση. Περιμένουμε την Κυριακή εδώ την Υφυπουργό Τουρισμού, την κυρία Ζαχαράκη. Θα έχει και συνάντηση με φορείς. Ξαναέρχεται η Υπουργός κοντά μας. Άρα όλα βλέπω να εξελίσσονται καλά και ομαλά. Το παν στο όλο είναι το ομαλά. Αυτό θέλει. Ακριβώς. Είναι σημαντικό το κάλεσμα που κάνετε, να ζήσουμε τη Σάμο μέσα μας. Αυτό είναι και το σύνθημά σας, το μότο σας, η Σάμος. Ο απόλυτος προορισμός εναλλακτικών διακοπών, γιατί θα πρέπει να δούμε λίγο τι είναι αυτό που θα κερδίσει τον επισκέπτη στο δικό σας νησί. Μου είπατε δεν είναι από τα νησιά τα πολύ σύχναστα, είναι όμως τόσο ιδιαίτερος αυτός ο τόπος, που πραγματικά νομίζω ότι αξίζει κανείς να το δει ως επισκέπτης. Ακριβώς. Κοιτάξτε, στη Σάμο έχουμε τα πάντα.
Έχουμε ιστορία, πολιτισμό σε χιλιάδες έτη πίσω. Έχουμε τον Πυθαγόρα, τον Αρίσταρχο. Έχουμε ιστορικά μνημεία. Έχουμε το θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε, θα έλεγα, σχεδόν όλη την γκάμα του εναλλακτικού τουρισμού. Πεζοπορικός, τρέξιμο στο βουνό, έχουμε καταδύσεις. Έχουμε σχεδόν τα πάντα, που σημαίνει ότι μια οικογένεια ενός επισκέπτης που θα έρθει στο νησί, σίγουρα δεν θα πλήξει. Θα βρει σχεδόν τα πάντα από την νυχτερινή ζωή, από υγιεινή διατροφή. Είναι ένα μεγάλο στίχημα όλων των μονάδων μας. Δοκιμάζουμε τα πάντα και βέβαια είναι και το κρασί μας. Με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι αναντήρητα, έχουμε συνεχείς βραβεύσεις, που σημαίνει ένας επισκέπτης στο νησί έρχεται με ασφάλεια, κάνει τις διακοπές του, ξεκουράζεται. Θα έλεγα δεν τον απασχολεί κάτι, ξεχνάει την πανδημία, τηρούνται βέβαια τα πρωτόκολλα, δοκιμάζει γεύσεις, δοκιμάζει εμπειρίες και σίγουρα νιώθει το καλοκαίρι μέσα του. Άρα από εσάς, γι' αυτό για μας είναι σημαντικό το σημερινό βήμα που μας δίνετε. Συγχαρητήρια για την όλη διοργάνωση. Ξεκινάμε αισιόδοξα, βάσιμα και σας καλούμε βέβαια να έρθετε σε εμάς κοντά. Θα περάσετε υπέροχες διακοπές και πιστεύω ότι θα μας ξανάρθετε. Έτσι κάνουμε περισσότεροι. Εσείς κάνετε φίλους μέσα από τους επισκέπτες. Είναι από τους τόπους που όταν κανείς είναι για πρώτη φορά, εξακολουθεί να τον επισκέπτεται και τα επόμενα χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που επισημάνατε. Η Σάμος κέρδισε ένα διπλό στίχημα. Κέρδισε το στίχημα σε σχέση με τον τουρισμό και κέρδισε το μεγάλο στίχημα που είχε να κάνει με τη μεγάλη καταστροφή που σημειώθηκε στο νησί τον Οκτώβρη. Θέλω να δούμε, πριν σας ευχαριστήσω, εάν η πολιτεία στάθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε κοντά σας, γιατί ήταν από αυτά τα δύσκολα κομμάτια ένα κομμάτι του χάρτη το οποίο βρέθηκε λαβωμένο δύο φορές πέρυσι. Ακριβώς. Στάθηκε και στέκεται κοντά μας. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την πρόοδο, το ξαναχτίσιμο. Είναι μια συνεχής διαδικασία. Οι κάτοικοι, οι φορείς, οι επαγγελματίες, όλοι μας έχουμε οπλιστεί με δύναμη, ότι έχουμε ένα βάθος χρόνου. Δεν ξεχνάμε, πάνω απ' όλα μας απασχολεί η αποκατάσταση πλήρη του κοινωνικού ιστού. Το καταλαβαίνετε, υπάρχει κόσμος που έχει δοκιμαστεί. Και συνεχώς βέβαια χτίζουμε απαιτώντας τη βάση αυτών που χτίσαμε. Σας λέω, είναι μια πρόοδος. Ναι, η πολιτεία σε γενικές γραμμές έχει σταθεί δίπλα μας, γι' αυτό και θα έλεγα ότι η πρόοδος αποκατάστασης είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο. Να είστε καλά. Καλή σεζόν, καλοκαίρι. Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά. Σας ευχαριστήσω θερμά. Μεγάλη χαρά. Και εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μέρα του συνεδρίου. Θα είμαστε και πάλι αύριο από τις 11 το πρωί με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, να ξεκινάει η αυριανή μέρα. Να σας ευχαριστήσουμε όλους θερμά και ελπίζουμε στα καλύτερα αποτελέσματα.